Χαίρετε κυρίω πάντοτε. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς συμβολίζει το ψυχοσάββατο, καθώς επίσης και για τα κόλληβα τα οποία προσφέρουμε προς ανάπαυση των κοιμηθέντων. Από την αρχαία περίοδο ήδη έλαβε η Εκκλησία μας την συνήθεια να επιτελεί τα λεγόμενα τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά και ετήσια, καθώς και τα λοιπά μνημόσυνα των και κοιμημένων. Αυτό μαρτυρείται και στις Αποστολικές Διαταγές. Είναι βέβαια γνωστό ότι οι ίδιοι οι συγγενείς του Κιμηθέντος φροντίζουν για την έγκαιρη τέλεση αυτών των μνημοσύνων που η Εκκλησία τα τελεί συνδεδεμένα πάντοτε με την Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα μνημόσυνα δεν γίνονται με την πρωτοβουλία των οικείων του θανόντος διότι ήσαν πολλοί οι οποίοι κατά καιρού κοιμήθηκαν χωρίς να έχουν συγγενείς. Άλλοι πάλι κοιμήθηκαν σε πολέμους, σε πνιγμούς, σε ναυάγια και σε διάφορες άλλες περιστάσεις και επίσης κάποιοι άλλοι επειδή ήσαν φτωχοί δεν αξιώθηκαν να τους γίνουν τα καθορισμένα μνημόσυνα. Έτσι λοιπόν από φιλάνθρωπη έμπνευση κινούμενοι οι θείοι πατέρες, θέσπισαν τα ψυχοσάβατα να τελείται μνημόσυνο παγκόσμιο υπέρα αναπαύσεως πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών από Αδάμ μέχρι Σεσχάτων. Και τα δύο αυτά ψυχοσάβατα, τα παγκόσμια ψυχοσάβατα, όπου τελούνται τα παγκόσμια μνημόσυνα υπέρ των κοιμηθέντων, είναι το Σάββατο πρώτης Απόκρεο και το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Το Σάββατο πρώτον Απόκρεο διότι την επόμενη ημέρα ακολουθεί η Κυριακή των Απόκρεο που έχουμε ανάμνηση της Δευτέρας Παρουσίας για να τους ελεήσει ο Χριστός τους κοιμηθέντας και να τους αναπαύσει και να τους κατατάξει εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως και το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής διότι της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας και έτσι η Εκκλησία μας συνεορτάζει με τα τέκνα της, τα οποία έχουν μεταστεί στην άνω ζωή. Οι κοιμηθέντες ακόμη δεν έχουν λάβει την τέλεια πληρωμή, το 100% δηλαδή της πληρωμής τους, είτε του παραδείσου είτε της κολάσεως, αλλά υπάρχει μία πρόγευση αυτή τη στιγμή και η κατάσταση θα παγιωθεί με την δευτέρα παρουσία όπου τότε οι δίκαιοι, θα απολαύσουν το 100% της δόξης και αντίστοιχα αυτοί που βρίσκονται στην κόλαση θα νιώθουν την κόλαση στο έπακρο. Έχοντας λοιπόν εμπιστοσύνη στο απέραντο έλεος του Θεού, δέεται η Εκκλησία μας να ελεήσει και να αναπαύσει τους αμαρτωλούς. Η μνήμη όλων των κοιμηθέντων θυμίζει τον θάνατο και σε εμάς, στον κατάλληλο καιρό όταν έρθει εκείνη η ώρα, και κεντρίζει τον καθένα μας σε μετάνοια. Από αυτό λοιπόν το μνημόσυνο ωφελούνται και οι ζώντες αλλά και οι κεκοιμημένοι. Και οι ζώντες ωφελούνται διότι οθούνται σε μετάνοια και διόρθωση του βίου, οι δε διότι δέχονται το έλεος του Κυρίου. Αν κάποια ψυχή βρίσκεται στην κόλαση, την ώρα που επιτελείται το μνημόσυνο βρίσκει κάποια ανάπαυση. Και αντίστοιχα, αν κάποια ψυχή βρίσκεται στον παράδεισο εκείνη την ώρα, τις ευχέ των ιερέων του μνημοσύνου, ο Θεό τις μετατρέπει σε στεφάνια δόξη για την ψυχή αυτή. Η Εκκλησία μας δεν αποτελείται μονάχα από τα μέλη τη που ζουν ακόμη επάνω στη γη, στον παρόντα πρόσκαιρο αιώνα, αλλά την αποτελούν και οι ψυχέ των τέκνων τη που έχουν ήδη μεταστεί στην άλλη την αιώνια ζωή. Είναι λοιπόν το ψυχοσάββατο μία ημέρα, κατά την οποία με ιδιαίτερα φιλόστοργο τρόπο η κάτω εκκλησία, η επίγεια, καταλαβαίνει βαθύτερα ότι αποτελεί με την άνω εκκλησία του ουρανού ένα σώμα, το μυστικό σώμα του Χριστού. Μεταξύ των τροπαρίων, η εκκλησία προσεύχεται και με το τροπάριο «Ο βάφη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών» και το συμφέρον πάσιν να μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδαν ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και θεό Δηλαδή, μόνε δημιουργέ και θεέ μας, που με τόσο βαθιά σοφία και αγάπη προς τον άνθρωπο, όλα τα ρυθμίζεις και παρέχεις στον καθένα ό,τι του είναι ωφέλιμο, ανάπαυσε τις ψυχές των δούλων σου» διότι σε σένα, τον Ποιητή και Πλάστη και Θεό μας, ανέθεσαν όλες τις ελπίδες τους. Αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι σχεδόν έχουμε πάει σε μνημόσυνο συγγενικού ή προσφιλούς μας προσώπου. Πόσοι όμως γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός του μνημοσύνου. Οι περισσότεροι τελούν τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων καθαρά για λόγους παράδοσης. Τα μνημόσυνα όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την θεολογία της Ορθοδοξίας για την ζωή μετά τον θάνατο. Στην Ορθόδοξη Παράδοση έχουμε τέσσερα μνημόσυνα τα οποία πρέπει απαραίτητος να γίνουν. Πρώτον, το τριήμερο μνημόσυνο, τρεις ημέρες μετά από την κοίμηση του θανόντος, το εννεαήμερο μνημόσυνο, τα εννιάμερα, το σαρανταήμερο και το ετήσιο μνημόσυνο, την ημέρα δηλαδή, μετά από ένα χρόνο, την ημέρα αυτή όπου έφυγε ο άνθρωπος. Και όλα αυτά τα μνημόσυνα βοηθούν στο ταξίδι της ψυχής προς τον ουρανό. Το τριήμερο μνημόσυνο γίνεται εις τύπον της Αγίας Τριάδος, καθώς επίσης και επειδή ο Χριστός ανέστη τριήμερος εκ του τάφου. Τα τριήμερα λοιπόν τα κάνουμε για να παρακαλέσουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, να ελεήσει την ψυχή του κοιμηθέντος. Τα εννιά μέρα γίνονται οι στύπων των εννέα ουρανίων ταγμάτων των αγγέλων. Και τα εννιά μέρα τα κάνουμε για να παρακαλέσουμε τα εννέα ουράνια τάγματα των αγγέλων να προσευχηθούν προς το Θεό, μαζί με εμάς υπέρ της ψυχής του κοιμηθέντος. Τα εννέα ουράνια τάγματα είναι τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Το σαρανταήμερο μνημόσυνο, τα σαράντα, γίνονται αφενός, επειδή ο Χριστός την τεσσαρακοστή ημέρα από την Ανάστασή Του ανελήφθη εις τους ουρανούς και αφετέρου διότι επί 40 ημέρες η ψυχή περνάει τα λεγόμενα τελώνια του ουρανού και την 40η ημέρα παρίσταται ενώπιον του Θεού για να κρυθεί. Και τότε έχουμε την λεγόμενη μερική κρίση. Θα βγει η απόφαση για το αν αυτή η ψυχή θα πάει στον παράδεισο ή στην κόλαση. Η τελική κρίση όπου θα παγιωθεί η κατάσταση θα γίνει την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Χριστός ανελήφθη εις τους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Μετά από την Ανάστασή του ο Κύριος, επί 40 ημέρες παρουσιαζόταν για να δυναμώσει τους μαθητές του. Άγγελος Κυρίου παίρνει την ψυχή του κοιμηθέντος και με την ταχύτητα της σκέψεως την πηγαίνει παντού και της δείχνει όσα καλά και όσα κακά έπραξε στην επίγεια ζωή της και πού και πώς τα έπραξε. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος προτού κοιμηθεί, εξομολογηθεί τα πάντα και δεν τα επαναλάβει, τότε έχουν σβήσει οι αμαρτίες και ο άγγελος δείχνει στην ψυχή μόνο όσα καλά έπραξε. Υποχρεωτικά η ψυχή μαζί με τον φύλακα άγγελο πρέπει να περάσει τα τελώνια και για να μπορέσει να τα περάσει και να φτάσει ενώπιον του Θεού και να βρει το έλεος και την σωτηρία, τελούμε τα σαράντα, για να έχει ο άγγελος τις ευχές του ιερέως και των χριστιανών σαν λίτρα πληρωμής. Οι ευχές των χριστιανών και του ιερέως την ημέρα που τελούνται τα σαράντα έχουν την δύναμη να κάνουν τα εναέρια τελώνια να παραμερίσουν και να περάσει η ψυχή χωρίς να μπορούν να την αρπάξουν οι δαίμονες, λόγω τυχών σφαλμάτων που έπραξε. Και στην συνέχεια θα δούμε τι ακριβώς συμβολίζουν τα κόλυβα τα οποία προσφέρονται κατά το ψυχοσάββατο. Τα κόλληβα πάντοτε αποτελούνται από εννέα υλικά, εις τύπων των εννέα αγγελικών ταγμάτων. Πρώτο υλικό είναι το σιτάρι. Με το σιτάρι παρομοίασε ο Κύριος το σώμα του, λέγοντας πως το σπυρί του σιταριού πέφτοντας στην γη πεθαίνει, δηλαδή σαπίζει λιώνει και έπειτα όμως παράγει καρπό. Αυτό ακριβώς θα γίνει και με τα σώματά μας. Το σώμα του ανθρώπου θάπτεται στον τάφο, λιώνει, αποσυντίθεται, αλλά όμως κατά τη Δευτέρα Παρουσία με το σάλπισμα του Αγγέλου θα ενωθούν τα οστά, θα ξαναλάβουν σάρκα και αίμα και θα αναστηθούν για να κριθούν. Οι μεν δίκαιοι εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Πρώτο λοιπόν υλικό είναι το σιτάρι για να φτιάξουμε τα κόλυβα. Δεύτερον το ρόδι, το οποίο συμβολίζει την λαμπρότητα του παραδείσου. Τρίτον, τα ασπρισμένα αμύγδαλα συμβολίζουν τα γυμνά οστά. Τέταρτον, η ζάχαρη συμβολίζει την γλυκύτητα του παραδείσου. Πέμπτον, οι σταφίδες συμβολίζουν την άμπελο. Όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Έκτο υλικό είναι ο μαϊντανός, που συμβολίζει τον τόπο χλωερό, τόπον αναψύξεως. Έβδομο υλικό είναι η φρυγανιά, που συμβολίζει το ελαφρύ χώμα, που σκεπάζει τον κοιμηθέντα ή τους κοιμηθέντας. Όγδοο υλικό είναι τα μπαχαρικά, κανέλα κλπ. γαρίφαλο, τα οποία συμβολίζουν τα αρώματα του κόσμου ή κατάλυστα τα μοίρα που άλυψαν το Χριστό οι μυροφόρες κατά την ταφή του. Και ένα το και τελευταίο υλικό είναι τα κουφέτα, τα λευκά κουφέτα, τα οποία συμβολίζουν τα οστά, τα οποία θα παραμείνουν αναλύωτα παρότι το σώμα φθήρεται. Λίγο προτού βγει η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος βλέπει άτομα που γνωρίζει, αλλά έχουν φύγει από τον κόσμο αυτό. Αυτό γίνεται κατά θεία οικονομία για να καταλάβει ο ψυχοραγών ότι έφτασε η ώρα που θα συναντήσει τον δημιουργό του κόσμου. Όταν τελικά κοιμηθεί ο άνθρωπος, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ή μη. Ήον αγώνα έχει η ψυχή, χωριζωμένη εκ του σώματος, λέει ένα ιδιόμελο της νεκρόσιμης ακολουθίας, για να δείξει ότι ο πραγματικός αγώνας τώρα αρχίζει για την ψυχή. Εκείνη την στιγμή την ψυχή παραλαμβάνει ο φύλακα άγγελός της. Όταν χωρίζεται από το σώμα και καταλάβει ότι φεύγει από τα άτομα που αγαπά, πλημμυρίζει από θλίψη. Τις δύο πρώτες ημέρες η ψυχή με τους αγγέλους γυρίζει στον τόπο όπου έζησε και ειδικά εκεί όπου έπραξε καλά ή κακά έργα. Εκείνη θα μας βλέπει, θα μας μιλάει, αλλά εμείς δεν θα μπορούμε να την δούμε ούτε να της μιλήσουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός περιγράφει στην νεκρόσιμη ακολουθία έξοχα την κατάσταση της ψυχής εκείνη την ώρα προς τους ανθρώπους τα σχήρα σε ου και έχει τον βοηθούντα. Απλώνει τα χέρια προς τους ανθρώπους, αλλά κανείς δεν μπορεί να την βοηθήσει. Την τρίτη ημέρα από την κοίμηση, η ψυχή αρχίζει την πορεία προς τον ουρανό για να κριθεί από τον Θεό. Την ημέρα αυτή οι συγγενείς τελούν το μνημόσυνο για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι, επειδή όπως αναφέραμε, η ψυχή νιώθει λύπη που αφήνει τα εγκόσμια, αυτήν την ημέρα οι άγγελοι την ανακουφίζουν από την θλίψη. Και δεύτερος λόγος και σημαντικότερος είναι ότι η ψυχή στην πορεία της προς τις ουράνιες μονές θα συναντήσει τα φοβερά τελώνια. Τα τελώνια είναι εξειδικευμένοι δαίμονες που ως στόχο έχουν να εμποδίσουν την ψυχή να φτάσει προς τον ουρανό οι τρόποι με τους οποίους θα σταθούν εμπόδιο στην ψυχή είναι να την κατηγορούν για τις αμαρτίες που έπραξε όσο ζούσε, παρόλο που αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες την είχαν παρασύρει. Οι άγγελοι όμως θα αντιπαραβάλουν τις καλές πράξεις αυτού του ανθρώπου και έτσι θα περνούν ένα-ένα τα τελώνια και θα ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει η ψυχή τα τελώνια είναι πριν την κοίμηση να έχει εξομολογηθεί, να έχει μετανοήσει ειλικρινά για τις αμαρτίες της και οι καλές πράξεις να είναι περισσότερες από τις κακές για να μπορέσει να περάσει διότι αν οι κακές πράξεις είναι περισσότερες από τις καλές η ψυχή αυτή θα βρει μεγάλη δυσκολία την ώρα που θα περνά τα τελώνια. Αν λόγω της ελήψεως καλών πράξεων της ψυχής οι άγγελοι δεν μπορούν να αντιπαραθέσουν κάποια έργα στους δαίμονες, τότε η ψυχή θα οδηγηθεί στην κόλαση. Δύσκολη και φοβερή η τρίτη ημέρα για την ψυχή και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσευχόμαστε να την βοηθήσει ο Θεός στην πορεία αυτή. Το πόσο τρομερή είναι αυτή η άνοδος και η συνάντηση με τα τελώνια φαίνεται από το γεγονός ότι η ίδια η Παναγία όταν πληροφορήθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ την επικείμενη κοίμησή της προσευχήθηκε στον Υιό και Θεό της να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους δαίμονες. Απαντώντας την προσευχή της ήρθε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και παρέλαβε την ψυχή της και την οδήγησε στον ουρανό. Περνώντας επιτυχώς από τα τελώνια η ψυχή, συνοδευομένη πάντοτε από τους αγγέλους, φτάνει στον ουρανό. Έπειτα θα περιηγηθεί στον παράδεισο και στην κόλαση, μη γνωρίζοντας ακόμη που θα μείνει. Οι συγγενείς τελούν το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για να ζητήσουν από τον Θεό να βοηθήσει την ψυχή να μην οδηγηθεί στην κόλαση. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς που έφυγαν. Όπως είδαμε, τα μνημόσυνα που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν την ψυχή στο ταξίδι της. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για εκείνη την ψυχή να της χαρίσει ο Θεός το έλεος Του οι ψυχές των κοιμηθέντων βρίσκουν ανάπαυση και με την ελεημοσύνη, καθώς επίσης με την προσευχή, με το κομποσκίνη, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον την ψυχή του δούλου σου» ή «Τας ψυχάς των δούλων σου» και τα ονόματά τους στη συνέχεια, με τα τρισάγια που τελούνται από τους ιερείς, στη Θεία Λειτουργία όπου μνημονεύονται τα ονόματα «Υπερηγίας και υπεραναπαύσεως» με τα κόλληβα, με τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα, τα ετήσια μνημόσυνα και τα υπόλοιπα μνημόσυνα, με τα ψυχοσάββατα και με τις υπόλοιπες προσευχές τις οποίες έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας υπεραναπαύσεως των κοιμηθέντων. Κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κοιμηθέντες, οπότε αν κάποιο θέλει να παραθέσει κόλληβα υπεραναπαύσεως κάποιας ψυχής που έχει κοιμηθεί, μπορεί να τα κάνει το Σάββατο, διότι Σάββατο είναι η ημέρα των κοιμηθέντων. Καλή ανάπαυση να έχουν όλοι οι κοιμηθέντες, όλα τα προσφυλή μας, συγγενικά και οικογενειακά πρόσωπα που έχουν μεταστεί στην άνω ζωή και να μας ελεήσει και μας ο Χριστός και να μας αξιώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα του θανάτου μας να μην μας πάρουν την ψυχή οι δαίμονες, αλλά να αξιοθούμε να οδηγηθούμε δίπλα του στον Πατέρα μας πλάστη και Θεό μας.